μας υπηρεσίες. Όπως σας είχαμε ενημερώσει και ψες, η εταιρεία Cobalt μας ανακοίνωσε το βράδυ ότι είχε πρόθεση να αναστείλει τις εργασίες της, γεγονός που έγινε από τις 12.30 ψες. Εμείς ως Υπουργείο και ως κράτος αισθανόμαστε την ανάγκη να βοηθήσουμε τους επιβάτες που εγκλωβίζονται είτε στην Κύπρο είτε εκτός Κύπρου και που θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο διαμονής τους. Γενικά η κατάσταση είναι λυπηρή, αλλά ελπίζουμε ότι θα ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα. Εντός ολίγου θα ανακοινώσουμε τηλέφωνα ταξιδιωτικών γραφείων, στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, που επρόκειτο να ταξιδέψουν εντός της εβδομάδας αυτής, δηλαδή μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου, για να επιστρέψουν στον τόπο διαμονής τους. Θα τους βρίσκεται από τα ταξιδιωτικά γραφεία εισιτήριο, το κόστος του οποίου θα καλύπτει το κράτος. Μιλούμε όμως μόνο για σκοπούς επαναπατρισμού. Ασφαλώς γεννώνται τα ερωτήματα για τους υπόλοιπους επιβάτες. Τι γίνεται, όσοι έχουν αγοράσει τα εισιτήρια τους με πιστωτική κάρτα, θα μπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες τους για να τους κατευθύνουν για τον τρόπο αποζημίωσης τους. Κατά τα άλλα, πρέπει να πω ότι αυτά τα μέτρα που λαμβάνουμε δεν απαλλάσσουν και την εταιρεία, την Cobalt Air, από οποιασδήποτε υποχρεώσεις της εναντί των πελατών της. Κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά εδώ και πόσο καιρό γνωρίζατε την κατάσταση στην οποία επικρατούσε στην εταιρεία και ποιες είναι οι κινήσεις οι οποίες έκανε το Υπουργείο, έτσι ώστε να μην βρεθούμε έτσι στο πεδίο με προεκπλήξεως, κυρίως όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά τους, καθώς οι περισσότεροι είναι τουλάχιστον ότι δεν περίμεναν τόσο άμεσο το κλείσιμο. Το Υπουργείο πόσο καιρό γνώριζε την κατάσταση που υπάρχει? Κοιτάξτε, το Υπουργείο παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των εταιριών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο επί συνεχούς βάσεως. Τόσο τα επίπεδα ασφάλειας, όσο και την οικονομική τους κατάσταση. Η Cobalt διαπιστώθηκε ότι είχε οικονομικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα και γι' αυτό κλήθηκε επανειλημμένα ενώπιον της αρμόδιας αρχής αδειοδότησης του Υπουργείου για να καταθέσει στοιχεία και πληροφορίες για την οικονομική της κατάσταση και για τα προγράμματα της και για τα σχεδιασμούς της για χρηματοδότηση των πτυτικών της προγραμμάτων. Μας ζητήθηκε από την εταιρεία να της δώσουμε κάποιο χρόνο να εξεύρει χρηματοδότες για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα, όμως φαίνεται ότι δεν κατόρθωσε να το κάνει και έτσι το αποτέλεσμα ήταν να μας ανακοινώσει την αναστολή των εργασιών της. Βεβαίως αν δεν την ανακοίνωνε η Cobalt θα το κάνουμε εμείς, γιατί είχαμε δώσει μια διορία για να παρουσιάσει μια οικονομική κατάσταση. Θα ερχόταν στις 22 του μηνός με στοιχεία, αλλά όταν είδαμε το πόσο δεινή ήταν η οικονομική κατάσταση, ζητήσαμε και ακόμα και νωρίτερα να φέρει στοιχεία. Είχαν ζητήσει οικονομική ενίσχυση από το κράτος? Όχι από το Υπουργείο μας. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως ξέρετε ότι μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να παίρνει κρατική ενίσχυση. Αυτό είναι και παράνομο με βάση το κοινοτικό κεκτημένο. Αλλά δεν είναι και δίκαιο για τις άλλες εταιρείες. Κύριε Υπουργέ, έχει λεχθεί, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι και άλλη εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα. Τι χειρισμούς κάνει το Υπουργείο προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, γιατί αντιλαμβάνεστε δημιουργεί και μια άσχημη εικόνα γενικότερα για την Κύπρο. Βεβαίως το φαινόμενο δεν είναι στην Κύπρο που παρουσιάζεται μόνο, είναι και διεθνώς. Δεν μπορούμε να μην επιτρέπουμε σε εταιρείες να λειτουργούν μήπως και δεν πάνε καλά. Πρέπει όμως να παρακολουθούμε συνεχώς την κατάστασή τους και αν διαπιστώνουμε προβλήματα να λαμβάνουμε μέτρα. Και πρέπει να πω ότι σε θέματα ασφάλειας και αυτή η εταιρεία η οποία σταμάτησε τις εργασίες της ΕΨΕΣ δεν είχε παρουσιάσει προβλήματα. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα. Αλλά βεβαίως πρέπει να έχουν και μια οικονομική ευρωστία για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Υπάρχει και δεύτερη εταιρεία που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα? Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο παρακολουθούνται
αυτού του τύπου το πρόβλημα δεν νομίζω να αντιμετωπίζει κάποια εταιρεία. Παρόλο που παρακολουθήσατε το πρόβλημα αυτό που έκανε το πρόσθημα, παρόλα αυτά η εταιρεία κλείσε χθες βράδυ με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους. Πώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, εμείς ακολουθήσαμε και την νομοθεσία και τον κοινοτικό κανονισμό που παρέχει μια ευχέρεια σε μια εταιρεία να διορθώσει μια κατάσταση και της δώσαμε αυτή την ευκαιρία, σεβόμενοι και τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό. Πέραν τούτου δεν μπορώ να πω ότι ήταν και έκπληξη για μας, όμως θα μπορούσε να μας ενημερώσει πιο εγκαιρία η εταιρεία, ειδικά εχθές. Κύριε, σχετικά με το μέλλον των εργαζομένων, είναι διασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα τους? Κοιτάξτε, υπάρχουν... αυτή την ερώτηση πρέπει να την θέσετε στην συνάδελφο μου του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει νομοθεσία του κράτους, υπάρχουν τα ανεργειακά επιδόματα. Υπάρχει και η προσδοκία ότι θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους. Κύριε Υπουργέ, για να πιστέψω λίγο στο ερώτημα που σας έκανε και ο συνάδελφος, το οποίο ουσιαστικά όμως δεν το έχουμε πάρει ως απάντηση. Οι άλλες εταιρείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, το πλάνο βιωσιμότητάς τους είναι ακμαίο? Ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει? Μέχρι στιγμής είναι σε καλή κατάσταση, γι' αυτό και λειτουργούν. Εάν υπάρξει πρόβλημα παρόμοιου τύπου, θα το επιληφθούμε. Ευχαριστώ.